Η εμποροπανήγυρη Διδημοτήχου επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την περιοχή και προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη Θράκη και τις γειτονικές περιοχές. Το παραδοσιακό πανηγύρι, που έχει βαθιές ρίζες στην τοπική ιστορία και κουλτούρα, φιλοξενεί πλήθος εκθετών, προσφέροντας μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων από τοπικά αγαθά μέχρι σύγχρονες εμπορικές προτάσεις. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, εκτός από τις εμπορικές αγορές και πλήθος ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, με παραδοσιακή μουσική, τοπικά εδέσματα και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Η εμποροπανήγυρη Διδημοτήχου παραμένει ένα σημαντικό θεσμός για την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και διατηρώντας ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά. Πλέον των 50 ετών έχουμε την ιστορική αυτή εμποροπανήγυρη, η οποία χαρακτηρίζει την πόλη του Διδημοτήχου στην εμπορικότητά της, στην κοινωνικότητά της, στην ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων και εμπορευμάτων. Ξεκινάμε λοιπόν από τις 19, που όπως ακριβώς είπατε την Πέμπτη, και καταλήγουμε με τις 23. Οι εκθέτες είναι πάρα πολλοί, έχουμε μειώσει το μέγεθός της, αλλά όχι τον όγκο της. Είμαστε πλέον των 120 εκθετών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τόσες είναι οι θέσεις. Οι θέσεις είναι περισσότερες, γιατί κάθε εκθέτης, ανάλογα με το εμπόρευμά του, νοικιάζει περισσότερες ή λιγότερες θέσεις. Έχει γίνει φέτος για πρώτη χρονιά κανονιστική για τη λειτουργία αυτής της εμποροπανήγυρης, με σκοπό να διευθετηθούν και να υπάρξουν όλα τα εχέγγυα, όλα εκείνα λοιπόν που θα μπορέσουν να δώσουν όλες τις προϋποθέσεις για να υπάρξει καθαριότητα, υγειονομική περίθαλψη και γενικότερα μια εικόνα που θα κοσμεί όλους τους εκθέτες και όλους τους επισκέπτες. Τι καταστήματα, τι εμπόρους θα συναντήσουμε φέτος? Θα συναντήσετε όλους εκείνους οι οποίοι επί του κορονοϊού ήταν απομονωμένοι, εταιρείες οι οποίες είχαν κάνει κάποια βήματα εσωστρέφειας, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και τα ξεπερνούν. Θα δείτε ξηρούς καρπούς, θα δείτε ρούχα, θα δείτε παιχνίδια, θα δείτε παπούτσια, ένδυση δηλαδή. Θα δείτε καντίνες οι οποίες θα έχουν τοπικά προϊόντα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα περιβόητα χαλιά, που αυτό σημαίνει ότι θα ανθίσει το εμπόριο για αυτές τις λίγες μέρες στο Διδημότηχο, γιατί καλύπτει όλο το Βόρειο Εύρο και όχι μόνο. Για πόσους επισκέπτες μιλάμε ότι κάθε χρόνο έρχονται στη συγκεκριμένη εμποροπανήγυρη? Γιατί βλέπουμε και κόσμο από Κομοτηνή, από Ξάνθη, από Καβάλα, από όμορους νομούς, επισκέπτονται όλοι αυτοί εδώ την συγκεκριμένη εμποροπανήγυρη. Έτσι. Δεν έχει μετρηθεί ποτέ η επισκεψιμότητα, αλλά όσο αφορά την προσέλευση των εκθετών και την ένταση για να κρατήσουν μία θέση, θεωρητικά πιστεύω ότι είναι η πιο μεγάλη εκδήλωση, είναι δηλαδή πλέον των 5-6.000 ατόμων που μπορούν να έρθουν, διότι οι εκθέτες δηλώνουν διαδικτυακά τη συμμετοχή τους πολύ καιρό πριν για να πιάσουν μια επιθυμητή θέση. Κυρία Ζηγογιάννη, για σας είναι κάθε χρόνο και μια νέα πρόκληση η διοργάνωσή της? Φυσικά και είναι πρόκληση η διοργάνωσή της, όπως είναι πρόκληση και το να ανθίσει το εμπόριο στην περιοχή μας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η εμπορική κίνηση που διαρκεί όσες μέρες διαρκεί, αυτές τις 3-4 μέρες, είναι ένα σημείο το οποίο χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση όσο αφορά τα τοπικά καταστήματα, τα οποία εκείνες τις μέρες προφανώς κάποια προβλήματα να έχουν να αναφέρουν. Όμως ποτέ δεν υπάρχει μόνο μία θέση σωστή και κάποια άλλη που είναι κατακριτέα. Θεωρητικά, και είναι πρόταση αυτή, όσοι έμποροι του Δημοτήχου μπορούν να συμμετέχουν και να κλείσουν θέσεις σε αυτό το θεσμό, μπορούν να το κάνουν, διότι άλλαξε φέτος και έχουμε τους κατοίκους και όχι τους δημότες του Δήμου του Δημοτήχου με ιδιαίτερες τιμές. Προκαλούμε δηλαδή και προσκαλούμε όλους τους εμπόρους του Δημοτήχου που μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν εμπορεύματά τους στην εμποροπανήγυρη να το κάνουν για να βοηθηθούν, γιατί είναι αντιληπτό ότι αυτό το μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων το οικονομικό το πορτοφόλι του καθενός δεν είναι πολύ φουσκωμένο. Άρα λοιπόν, με τη σκέψη ότι το Διδημότηχο, όπως και κάθε άλλη ακριτική πόλη, νοσεί εμπορικά, ίσως θα έπρεπε να σκεφτούν και οι ίδιοι να συμμετέχουν σε αυτή την εμποροπανήγυρη, οι ντόπιοι επιχειρηματίες που πρέπει να στηριχθούν με ό,τι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην φετινή εμποροπανήγυρη και βέβαια θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε και για τον απόϊχο αυτής. Και να καλέσουμε όλο τον κόσμο να έρχεται συχνά στο Διδημότηχο και να τονώνει την αγορά όχι μόνο της εμποροπανήγυρης αλλά και την τοπική.